Μελετάμε την πρώτη επιστολή του Παύλου προς τους Κορινθίους. Εδώ και αρκετό καιρό, εδάφιο εδάφιο, και έχουμε φτάσει στο κεφάλαιο 14. Το μάθημά μας σήμερα θα βασιστεί επάνω στα 5 πρώτα εδάφια. Οπότε Α' Κορινθίους κεφάλαιο 14, ας διαβάσουμε τα πρώτα 5 εδάφια. Ο Απόστολος Παύλος γράφει: «Ακολουθείτε την αγάπη και ζητάτε με ζήλο τα πνευματικά χαρίσματα. Περισσότερο όμως το να προφητεύετε. Επειδή αυτός που μιλάει με γλώσσα δεν μιλάει σε ανθρώπους, αλλά στο Θεό. Επειδή κανένας δεν τον καταλαβαίνει, αλλά με το πνεύμα του μιλάει μυστήρια. Εκείνος όμως που προφητεύει, μιλάει στους ανθρώπους για οικοδομή και προτροπή και παρηγοριά. Αυτός που μιλάει με γλώσσα οικοδομεί τον εαυτό του, ενώ αυτός που προφητεύει οικοδομεί την Εκκλησία. Θα ήθελα όλοι να μιλάτε γλώσσες, περισσότερο όμως να προφητεύετε. Επειδή αυτός που προφητεύει είναι μεγαλύτερος από αυτόν που μιλάει με γλώσσες, εκτός αν διερμηνεύει για να πάρει οικοδομή η Εκκλησία». Τώρα, αν ήσασταν μαζί μας εδώ και αρκετό καιρό, ή αν ξέρετε αυτή την επιστολή, η Εκκλησία της Κορίνθου ήταν μια εκκλησία γεμάτη προβλήματα. Φαίνεται ότι είχαν προβλήματα σε όλες τις πτυχές της ζωής και της εκκλησιαστικής ζωής. Ξεκινώντας στο κεφάλαιο 12 και στο κεφάλαιο 13 και 14 τώρα, το θέμα για το οποίο μιλάει συγκεκριμένο ο Απόστολος Παύλος είναι τα πνευματικά χαρίσματα. Οι Κορίνθιοι, αντί να βλέπουν τα πνευματικά χαρίσματα ως αυτό που είναι, ως αυτό που ήταν, δηλαδή χαρίσματα που έχουν δοθεί στα άτομα της Εκκλησίας με σκοπό να μοιραστούν, με σκοπό να οικοδομηθεί η Εκκλησία, να οικοδομήσουν ένας τον άλλον, οι Κορίνθιοι δεν χρησιμοποιούσαν τα πνευματικά τους χαρίσματα έτσι, αλλά τα έβλεπαν σαν κάτι ανταγωνιστικό. Το δικό μου χάρισμα είναι καλύτερο από το δικό σου. Εγώ μπορώ να κάνω πράγματα που εσύ δεν μπορείς. Ο Θεός πρέπει να με αγαπάει εμένα περισσότερο από σένα, επειδή μου έχει δώσει αυτό το χάρισμα που εσένα δεν το έδωσε. Και ως αποτέλεσμα, αυτή η Εκκλησία ήταν πολύ προβληματική και αντί του να επικοδομείται η Εκκλησία, είχε σχιστεί σε διάφορα κομμάτια. Δεν υπήρχε αγάπη και ενδιαφέρον. Και καθώς κοιτάμε το κείμενο, στο κεφάλαιο 12, ο Παύλος είπε: «Κοιτάξτε, υπάρχει ένα πνεύμα, αλλά διάφορα χαρίσματα. Είναι σαν το σώμα. Το σώμα δεν είναι απλώς ένα πόδι ή ένα χέρι ή ένα μάτι. Χρειαζόμαστε όλα τα μέλη του σώματος για να είναι υγιές. Και έτσι είναι η Εκκλησία. Ο καθένας έχει δικό του πνευματικό χάρισμα και όλοι πρέπει να το χρησιμοποιούν για την οικοδόμηση της Εκκλησίας». Και μετά προχώρησε στο κεφάλαιο 13 και είπε: «Δεν με ενδιαφέρει πόσο σπουδαία μπορεί να είναι τα πνευματικά σας χαρίσματα, αλλά αν δεν χρησιμοποιείτε αυτά τα χαρίσματα με αγάπη, είστε ένα τίποτα». Οπότε τώρα έχουμε φτάσει στο κεφάλαιο 14. Και ο Παύλος θα περάσει ολόκληρο το κεφάλαιο 14, μιλώντας για δύο συγκεκριμένα πνευματικά χαρίσματα. Το ένα, που φαίνεται ότι είναι το αγαπημένο των Κορινθίων, η γλωσσολαλιά, και το δεύτερο, που μάλλον είναι το αγαπημένο του Παύλου, το χάρισμα της προφητείας. Και το βασικό θέμα, όχι μόνο αυτών των 5 πρώτων εδαφείων που είδαμε, αλλά και ολόκληρου του κεφαλαίου, στην ουσία είναι ότι το χάρισμα της προφητείας είναι, δεν θέλω να πω ανώτερο, το χάρισμα της προφητείας είναι πιο εποφελές για την Εκκλησία παρά η γλωσσολαλιά, επειδή μας λέει ότι το χάρισμα της προφητείας γίνεται με μια γλώσσα κατανοητή, ενώ η γλωσσολαλιά δεν είναι κατανοητή και δεν υποφελείται κανένας εκτός από τα άτομα που το κάνει. Οπότε θα μιλήσει για αυτό το θέμα για τα επόμενα 40 εδάφια. Είναι μεγάλο κείμενο. Και θα συγκρίνει αυτά τα δύο πνευματικά χαρίσματα. Τώρα, την προηγούμενη εβδομάδα τόνισα ότι δεν έχει νόημα να μελετάμε ολόκληρο αυτό το τεράστιο κεφάλαιο αν δεν καταλαβαίνουμε τι είναι αυτά τα δύο πνευματικά χαρίσματα. Πρέπει να ξέρουμε τι είναι το χάρισμα των γλωσσών και τι είναι το χάρισμα της προφητείας. Και αν ξέρουμε τι είναι αυτά, θα καταλάβουμε τι μας λέει. Και την προηγούμενη εβδομάδα, ολόκληρο το μάθημα ήταν πάνω στο τι είναι το χάρισμα των γλωσσών. Κοιτάξαμε το βιβλίο των πράξεων και άλλα πράγματα στην Α' Κορινθίους. Οπότε σήμερα θα κάνουμε ένα μικρό μάθημα πάνω στο χάρισμα της προφητείας.
Ξέρω πολύ καλά ότι αυτό είναι ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα. Αλλά θα σας πω αυτά που έχω να πω. Οπότε, τι είναι το χάρισμα της προφητείας? Και ξανά, το σημερινό μάθημα μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα πρακτικό, αλλά το χρειαζόμαστε ως θεμέλιο για να συνεχίσουμε. Οπότε, τι είναι το χάρισμα της προφητείας που αναφέρεται εδώ πέρα? Πρώτον, για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, πρέπει να καταλάβουμε κάτι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Στον αρχαίο κόσμο, ειδικά τον πρώτο αιώνα, όταν γράφτηκε η Κοινή Διαθήκη, ο όρος προφητεία ή ο όρος προφήτης είχε ευρύ φάσμα νοήματος, ευρύ φάσμα χρήσης. Μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Πολύ σήμερα, αν πας σε έναν και ρωτήσεις τι είναι η προφητεία, πώς θα σου απαντήσει? Προφητεία είναι να προβλέπεις το μέλλον. Αυτή είναι η πιο κοινή κατανόηση. Προφητεία να προβλέπεις το μέλλον. Όπως οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη μίλησαν για τον ερχόμενο του Χριστού. Οπότε προφητεία είναι ο Θεός να σου έχει δώσει την αποκάλυψη του τι πρόκειται να γίνει στο μέλλον. Ναι, φυσικά προφητεία μπορεί να σημαίνει και αυτό. Αλλά ακόμη και αν πάρουμε μόνο την Παλαιά Διαθήκη, όταν κάποιος λέει προφητεία είναι απλά να προβλέπεις το μέλλον, σκέφτομαι τον προφήτη Ιωνά, ο οποίος, αν διαβάσουμε το βιβλίο του Ιωνά, υπάρχει μόνο μία πρόταση προφητείας μέσα. Το υπόλοιπο είναι ιστορία. Αλλά υπάρχει μία πρόταση προφητείας. 40 μέρες και η Νινεβή θα καταστραφεί. Τέλος. Και αυτό δεν συνέβη καν. Τώρα, για να είμαστε δίκαιοι προς τον Ιωνά, όταν λέει 40 μέρες και η Νινεβή θα καταστραφεί, υπονοεί εκτός και αν μετανοήσουν. Και μετανόησαν και γι' αυτό δεν καταστράφηκε. Αλλά αυτό προσπαθώ να πω είναι το εξής. Υπάρχουν τόσα πολλά. Υπάρχει τόση πολλή προφητεία στην Παλαιά Διαθήκη που ο προφήτης δεν προβλέπει το μέλλον. Αλλά ο προφήτης μιλάει στο λαό και τους λέει να μετανοήσουν από τις αμαρτίες τους. Να στραφούν προς το Θεό. Άρα οι προφήτες είπαν πολλά που δεν είχαν να κάνουν με το να προβλέπουν το μέλλον. Εντάξει, αυτό στην Παλαιά Διαθήκη. Τώρα, όταν ερχόμαστε στην Καινή Διαθήκη, ο όρος προφητεία ή προφήτης χρησιμοποιείται με πολύ περισσότερους τρόπους. Αν κοιτάξουμε κάποια γραπτά που δεν ανήκουν στη Βίβλο, θα κοιτάξουμε για τη Βίβλο, αλλά αν κοιτάξουμε κάποια γραπτά μη βιβλικά από τον πρώτο αιώνα περίπου, θα δούμε ότι χρησιμοποιούσαν τον όρο προφήτη για φιλόσοφους, για ποιητές, συγγραφείς, επιστήμονες, γιατρούς. Σε κάποιες περιπτώσεις τους αποκαλούσαν προφήτες. Γιατί αποκαλούμε αυτούς τους ανθρώπους προφήτες? Φαίνεται ότι εκείνο τον καιρό ο όρος προφητεία ή προφήτες χρησιμοποιούταν για ανθρώπους που τους θεωρούσαν να έχουν κάποια ασυνήθιστη γνώση. Ας το πούμε έτσι. Ο όρος προφήτης ήταν οι ανθρώπους που είχαν κάποιο είδους ασυνήθιστης γνώσης. Άνθρωποι που γνώριζαν πράγματα που ο κοινός άνθρωπος δεν τα γνώριζε. Ίσως κάποια υπερφυσική γνώση. Όπως, οι αρχαίοι ποιητές που είχαν έμπνευση από τις μούσες. Τέτοια πράγματα. Κάποιος μπορούσε να τους αποκαλέσει προφήτες. Άρα ο όρος προφήτης ή προφητεία χρησιμοποιείται με διάφορους τρόπους. Και θα μου πείτε, Νίκο, ναι, αλλά αυτό είναι σε μη βιβλικά γραπτά. Αλλά στη Βίβλο τι γίνεται? Κοιτάξτε και στην Καινή Διαθήκη. Όπου ο όρος προφήτης ή προφητεία χρησιμοποιείται με κάποιο τρόπο που δεν θα το περίμενες. Να σας δώσω μερικά παραδείγματα. Στον Τίτο, κεφάλαιο 1. Ο Παύλος γράφει στον Τίτο, που είναι κήρυκας στην Κρήτη, και τον προειδοποιεί ότι οι άνθρωποι της Κρήτης δεν είναι και πολύ καλοί άνθρωποι. Οπότε του λέει σχετικά με τους κρητικούς, τους Έλληνες, ακόμη και ένας δικός τους προφήτης έχει πει όλοι οι κρητικοί είναι ψεύτες.
Και εγώ συμφωνώ. Συμφωνούσε ο Παύλος. Και λες, τι είπε εκεί. Ακόμη και ένας δικός τους προφήτης είπε αυτό το πράγμα. Τώρα ο Παύλος αναφέρει εδώ πέρα κάτι από έναν Έλληνα ποιητή που τον έλεγαν Επιμενίδη, που είχε πει ότι όλοι οι κριτικοί είναι ψεύτες. Εντάξει. Οπότε τον αποκαλεί προφήτη. Νομίζετε ότι ο Παύλος πίστευε ότι ο Επιμενίδης ήταν προφήτης του Κυρίου? Όχι βέβαια. Πίστευε ο Παύλος ότι ο Επιμενίδης ήταν στο ίδιο επίπεδο? Καλά, το ίδιο επίπεδο. Εδώ πέρα μιλάμε για δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Πίστευε ο Παύλος ότι ο Επιμενίδης ήταν σαν τον Ισαΐα? Όχι βέβαια. Ο Επιμενίδης προέβλεπε το μέλλον? Όχι, απλώς σχολίαζε κάτι που είδε στην Κρήτη. Κι όμως, ο Παύλος για κάποιο λόγο αποφασίζει εκείνη τη στιγμή να τον αποκαλέσει προφήτη. Αν και είναι απλώς ένας Έλληνας ειδωλολάτρης ποιητής. Να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Στο Κατά Λουκά κεφάλαιο 22, όταν ο Κύριος Ιησούς έχει συλληφθεί και τον κρατάνε οι Ρωμαίοι και ετοιμάζονται να τον σταυρώσουν και οι στρατιώτες τον κοροϊδεύουν και του δένουν τα μάτια και αρχίζουν και το χτυπάνε και του λένε, επειδή έχουν μια μεγάλη ομάδα στρατιωτών, ο Ιησούς δεν βλέπει και ο ένας τον χτύπαγε και του λένε, προφήτευσε, ποιος σε χτύπησε. Τι εννοούσαν όταν έλεγαν, προφήτευσε, ποιος σε χτύπησε? Σημαίνει, δε στο μέλλον, ποιος σε χτύπησε? Όχι, σημαίνει, έχεις κάποια υπερφυσική γνώση του ποιος σε χτύπησε? Έχεις κάποια γνώση που ενώ δεν μπορούσες να δεις ποιος σε χτύπησε, ξέρεις όμως ποιος σε χτύπησε? Εντάξει. Προφήτευσε, πες μας. Δώσε μας αυτή την υπερφυσική γνώση που έχεις. Οπότε όπως βλέπουμε, ο όρος προφήτης ή προφητεία χρησιμοποιείται ακόμη και στην Καινή Διαθήκη με διαφορετικούς τρόπους και έτσι θα χρησιμοποιούσαν στον αρχαίο κόσμο. Οπότε, επιστρέφουμε στην αρχική μας ερώτηση για να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε την Α Κορινθίους, το κεφάλαιο 14. Τι είναι το χάρισμα της προφητείας? Για να το απαντήσουμε αυτό, πρέπει να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα. Πρέπει να κάνουμε την ερώτηση με τον εξής τρόπο. Τι είναι το χάρισμα της προφητείας όπως αναφέρεται συγκεκριμένα στην Α Κορινθίους κεφάλαιο 14? Εντάξει, έτσι πρέπει να κάνουμε την ερώτηση. Επειδή δεν μπορείς να κάνεις μια γενική ερώτηση όπως τι είναι η προφητεία, επειδή εξαρτάται από το ποιο κείμενο κοιτάμε, ανάλογα για το τι μιλάμε. Οπότε το ερώτημα είναι στην Α Κορινθίους 14. Τι σημαίνει όταν ο Παύλος μιλάει για το χάρισμα της προφητείας? Οπότε, θα εξετάσουμε στα γρήγορα, αλλά δεν θα κοιτάξουμε και τα 40 εδάφια, αλλά θα κοιτάξουμε στα γρήγορα κάποια εδάφια που μπορούν να μας δώσουν κάποιες υποδείξεις ως προς το τι συμβαίνει εδώ πέρα. Οπότε θα κοιτάξουμε μερικά εδάφια στην Α Κορινθίους 14. Ας κοιτάξουμε ξανά το εδάφιο 1. Ο Παύλος λέει, ακολουθείτε την αγάπη και να ζητάτε τα πνευματικά χαρίσματα, περισσότερο όμως το να προφητεύετε. Και αυτός που μιλάει με γλώσσα δεν μιλάει σε ανθρώπους αλλά στο Θεό, επειδή κανένας δεν τον καταλαβαίνει, αλλά με το πνεύμα του μιλάει μυστήρια. Όμως, εκείνος προφητεύει, μιλάει στους ανθρώπους για οικοδομή και προτροπή και παρηγοριά. Αυτό το εδάφιο είναι κλειδί. Εδώ μας λέει, τουλάχιστον σε αυτό το πλαίσιο, τι περιμένει αυτές οι προφητείες να κάνουν. Αυτός προφητεύει, μιλάει στους ανθρώπους για οικοδομή και προτροπή και παρηγοριά. Αυτός που μιλάει με γλώσσα οικοδομεί τον εαυτό του. Ενώ αυτός που προφητεύει οικοδομεί την Εκκλησία. Θα ήθελα όλοι να μιλάτε με γλώσσες, περισσότερο όμως να προφητεύετε κτλ. Οπότε από εκεί και μετά ο Παύλος συνεχίζει για τα επόμενα 20 εδάφια περίπου, λέγοντας ότι η προφητεία εποφελεί περισσότερο από τις γλώσσες. Ας πάμε στο εδάφιο 26. Λέει, τι πρέπει λοιπόν αδελφοί, όταν συνέρχεστε, καθένας από εσάς έχει ψαλμό, έχει διδασκαλία, έχει γλώσσα, έχει αποκάλυψη, έχει ερμηνεία, όλα ας γίνονται για οικοδομή. Αν κάποιος μιλάει με γλώσσα, ας κάνουν τούτο ένα δύο ή το περισσότερο τρεις και διαδοχικά και ένας σας διερμηνεύει. Αλλά αν δεν υπάρχει διερμηνευτής, ας σιωπά μέσα στην Εκκλησία και ας μιλάει στον εαυτό του και στο Θεό. Εδάφιο 29. Οι προφήτες όμως ας μιλούν ανά δύο ή τρεις και οι άλλοι ας κρίνουν. Αυτό είναι ενδιαφέρον δήλωση. Εάν έχουμε δύο-τρεις προφήτες, ας μιλήσουν
και μετά οι υπόλοιποι θα κρίνουν. Στην Α Θεσσαλονικής κεφάλαιο 5 υπάρχει ένα παρόμοιο κείμενο. Όπου ο Παύλος ξανά λέει να επιτρέπονται οι προφητείες, αλλά πρέπει να εξετάζονται. Να επιτρέπεται να υπάρχουν προφητείες, αλλά πρέπει οι υπόλοιποι να τις εξετάζουν. Και εδώ λέει το ίδιο πράγμα. Να επιτρέπεται σε 2-3 προφήτες να μιλάνε, αλλά οι υπόλοιποι να κρίνουν. Δεν θα λέτε απλώς, α εντάξει. Θα προσέχουμε εδώ πέρα. Εδάφιο 30. Και αν έρθει αποκάλυψη σε άλλον, ο οποίος κάθεται, ο πρώτος σας σιωπά. Επειδή μπορείτε όλοι να προφητεύετε, ο ένας ύστερα από τον άλλον, για να μαθαίνουν όλοι και όλοι να παρηγορούνται. Τα δε πνεύματα των προφητών υποτάσσονται στους προφήτες, επειδή ο Θεός δεν είναι Θεός ακαταστασίας, αλλά ειρήνης. Και τα λοιπά. Τώρα, όπως έχω ήδη αναφέρει τις τελευταίες 2 εβδομάδες, οι χριστιανοί διαφωνούν στεναρά πάνω στο θέμα των πνευματικών χαρισμάτων. Υπάρχουν 2 βασικές ομάδες όσον αφορά τα πνευματικά χαρίσματα. Η μία ομάδα είναι αυτοί που πιστεύουν στην συνέχεια των πνευματικών χαρισμάτων. Αυτή η ομάδα πιστεύει ότι τα πνευματικά χαρίσματα, τα χαρίσματα που το Πνεύμα δίνει στην Εκκλησία του, θα δίνονται για πάντα, μέχρι το τέλος του κόσμου και συνεχίζουν επαόριστον. Μετά έχουμε την άλλη πλευρά. Αυτούς που πιστεύουν ότι τα πνευματικά χαρίσματα που δόθηκαν στην Εκκλησία ήταν μόνο για τον πρώτο αιώνα, τον καιρό της θεμελίωσης της Χριστιανικής Εκκλησίας, δόθηκαν για να ενισχύσουν και να οικοδομήσουν την Εκκλησία μες την ηπιότητά της, αλλά λένε αφού η Εκκλησία όμως έχει θεμελιωθεί τον πρώτο αιώνα, αφού η Γραφή έχει ολοκληρωθεί, δεν υπάρχει και λόγος για τέτοιου είδους πνευματικά χαρίσματα. Και έτσι αυτά τα πνευματικά χαρίσματα έχουν σταματήσει. Έτσι είναι αυτοί που δεν πιστεύουν στη συνέχεια των χαρισμάτων. Και υπάρχει μεγάλη διαμάχη μεταξύ αυτών που πιστεύουν στη συνέχεια ή στο σταμάτημα των χαρισμάτων. Και είναι ιδιαίτερα μεγάλη διαμάχη όσον αφορά το χάρισμα της προφητείας. Και ακούστε, επειδή εδώ πέρα είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Αυτός που πιστεύει στην πάυση των χαρισμάτων λέει το χάρισμα της προφητείας δεν γίνεται να υπάρχει σήμερα. Δεν γίνεται. Γιατί, επειδή αν υπάρχει, λέει αυτός, ότι αν υπάρχει, διακινδυνεύει ολόκληρη η αυθεντία της Αγίας Γραφής. Εντάξει, αν έχουμε προφήτες σήμερα που μιλάνε το Λόγο του Θεού, τότε αυτό πρέπει να είναι στο ίδιο επίπεδο με την Αγία Γραφή. Αν μιλάνε το Λόγο του Θεού, τότε πρέπει να είναι στο ίδιο επίπεδο με τη Γραφή, πρέπει να έχει την ίδια αυθεντία με τη Γραφή, και αν ισχύει αυτό, τότε η Αγία Γραφή δεν είναι ολοκληρωμένη. Όταν ο Άγιος Ιούδας είπε πίσω στον πρώτο αιώνα ότι η πίστη δόθηκε μία και καλή στους Αγίους, λένε όχι, δεν γίνεται να δόθηκε μία και καλή στους Αγίους πίσω στον πρώτο αιώνα. Συνεχίζει και δίνεται. Θα πρέπει να έχουμε τα 66 βιβλία της Αγίας Γραφής, συν αυτός εδώ έχει μια προφητεία. Την κολλάμε στο τέλος της βίβλου. Και αυτός έχει μια προφητεία. Την κολλάμε στο τέλος της βίβλου. Οπότε σου λένε δεν γίνεται να έχουμε το χάρισμα της προφητείας σήμερα. Επειδή έτσι διακυδεύεται ολόκληρη εξουσία της Αγίας Γραφής, η βίβλος δεν μπορεί να είναι ολοκληρωμένη και πού είναι το θεμέλιο μας τώρα, πού θα σταθούμε, αν μπορούμε απλά να προσθέτουμε συνέχεια στην Αγία Γραφή. Οπότε μας λένε δεν γίνεται να έχουμε προφητείες σήμερα. Αφού η βίβλος είναι ολοκληρωμένη, δεν μπορούμε να έχουμε το χάρισμα της προφητείας σήμερα. Και αυτό όντως είναι πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Αυτό δεν είναι μικρό πρόβλημα, επειδή σε πολλές χαρισματικές εκκλησίες που έχουν υπερβολικό ενδιαφέρον στα πνευματικά χαρίσματα, τη γλωσσολαλιά και την προφητεία, υπάρχουν άνθρωποι που ενθουσιάζονται τόσο πολύ με την προφητεία, που φαίνεται σαν να μην εξετάζουν τίποτα, και έτσι υπάρχουν εκκλησίες, κυρίως χαρισματικές εκκλησίες, όπου κάποιος θα πει «έχω αυτή την προφητεία» και λένε «ναι, το δεχόμαστε», αλλά φαίνεται σαν να αγνοούν εντελώς τι λέει η Αγία Γραφή, επειδή έχουμε αυτή την προφητεία, άρα πρέπει να είναι από το Πνεύμα. Άρα δεν έχει σημασία τι είπε η Βίβλος. Και ως αποτέλεσμα έχουμε ένα σωρό χαρισματικές εκκλησίες που έχουν γίνει αιρετικές. Οπότε αυτό δεν είναι μικρό θέμα. Είναι σημαντικό θέμα. Μας φέρνει στο ζήτημα το εάν η Βίβλος είναι ολοκληρωμένη. Δεν είναι ασήμαντη αυτή η διαφωνία. Είναι πολύ σημαντική. Όπως συνήθως θα βρω εγώ μια μέση λύση εδώ πέρα και θα διαφωνούν μαζί μου και οι δύο πλευρές. Τώρα υπάρχουν κάποιοι
Δεν παίρνω εγώ αυτή τη θέση, αλλά υπάρχουν κάποιοι που προσπαθούν να αγνοήσουν ολόκληρη τη διαφωνία. Και λένε, α, εσείς κάθεστε και μαλώνετε για πράγματα που δεν χρειάζεται. Όταν ο Παύλος εδώ πέρα αναφέρεται στην προφητεία, απλώς εννοεί το κήρυγμα. Έτσι λένε κάποιοι. Ότι όταν ο Παύλος εδώ πέρα λέει ότι θέλω να προφητεύετε, εννοεί ότι θέλω να κηρύτετε. Όταν μιλάει προφήτες, εννοεί κήρυκες. Οπότε στην ουσία το νόημα του κεφαλαίου είναι ότι καλύτερα να έχουμε κήρυγμα που το καταλαβαίνουμε παρά να έχουμε γλωσσολαλιά που δεν την καταλαβαίνουμε. Δεν συμφωνώ. Νομίζω ότι αυτό είναι απλώς μια δικαιολογία από ανθρώπους που προσπαθούν να αγνοήσουν το πρόβλημα, τις δυσκολίες του κειμένου. Οπότε να σας δώσω μερικά πράγματα που μπορούμε να μάθουμε από αυτό το κείμενο για να δούμε τι εννοεί εδώ πέρα. Μερικές ιδέες. Πρώτα απ' όλα να πω ότι το χάρισμα της προφητείας σε αυτό το κεφάλαιο δεν είναι απλά κήρυγμα. Και θα σας δείξω γιατί δεν είναι απλώς κήρυγμα. Κοιτάξτε το εδάφιο 30. Υπόψη τώρα ότι μιλάμε για μια συνάθρηση της Εκκλησίας. Έχει μαζευτεί ο κόσμος για να λατρεύσουν. Στο εδάφιο 30 λέει, επειδή έχουμε ανθρώπους που μιλάνε, αλλά λέει, και αν έρθει αποκάλυψη σε άλλον ο οποίος κάθεται, ο πρώτος ασιωπά. Οπότε γίνεται μια αποκάλυψη σε κάποιον που κάθεται εκεί. Οπότε αυτός που μιλάει πρέπει να πει, εντάξει, σταματήσω εγώ να μιλάω και πες μας. Εντάξει. Οπότε εδώ δεν είναι. Εγώ πηγαίνω σπίτι, μελετάω την Αγία Γραφή, διαβάζω τις ερμηνείες, προσεύχομαι, παίρνω σημειώσεις, ετοιμάζοντας ένα μάθημα και έρχομαι να το κηρύξω την Κυριακή το πρωί. Εδώ έχουμε κάποιον που απλά κάθεται εκεί μέσα στην εκκλησία και ο Θεός του αποκαλύπτει κάτι. Εντάξει, οπότε δεν είναι απλά. Καλά, δεν θέλω να το κάνω να ακούγεται κοινό, αλλά δεν είναι απλώς κήρυγμα. Υπάρχει κάποιο είδους αποκάλυψη εδώ. Κάτι αποκαλύπτεται σε κάποιον που κάθεται εκεί. Εντάξει, οπότε η προφητεία που αναφέρεται εδώ πέρα δεν είναι απλά κήρυγμα. Δεύτερον, προφητεία εδώ δεν είναι πρόβλεψη του μέλλοντος. Έχουμε πει προφητεία δεν είναι απλώς πρόβλεψη μέλλοντος και αυτό που έχουμε εδώ δεν είναι πρόβλεψη μέλλοντος. Να σας δώσω μερικούς λόγους γιατί. Κοιτάξτε το εδάφιο 29. Λέει, οι προφήτες σας μιλούν δύο ή τρεις και οι άλλοι ας κρίνουν. Οπότε, αν κάποιος πει, έχω μια προφητεία, έχω ένα λόγο από τον Κύριο και τη λέει, εμείς οι υπόλοιποι πρέπει να την εξετάσουμε και να την κρίνουμε. Οπότε, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αν στεκόμουν εδώ πέρα και σας έλεγα, έχω ένα λόγο από τον Κύριο, σε 5 χρόνια από τώρα θα γίνει το τάδε. Πώς γίνεται εσείς να το κρίνετε αυτό? Δεν γίνεται. Θα πρέπει να περιμένετε 5 χρόνια να δείτε τι θα γίνει. Αλλά από ό,τι φαίνεται, εδώ πέρα, οι ακροατές πρέπει να είναι ικανοί επί τόπου να κρίνουν αυτό που λέγεται. Αν είναι σωστό ή όχι. Εντάξει. Και αν πάμε πίσω στο εδάφιο 3, αν θυμάστε, μας λέει εκεί ότι αυτός προφητεύει, σε αυτό το πλαίσιο δεν προβλέπει το μέλλον, αλλά μιλάει στους ανθρώπους για οικοδομή και προτροπή και παρηγοριά. Οπότε αυτές οι προφητείες έχουν να κάνουν με θέματα που υπάρχουν εκείνη τη στιγμή μες στην Εκκλησία. Πράγματα που μπορούν να εξεταστούν και δεν είναι απλά κάποια μελλοντική πρόβλεψη. Έχει γίνει πολύπλοκο, το ξέρω. Προσπαθούμε να το περιορίσουμε για να καταλάβουμε τι γίνεται. Τρίτο πράγμα που μπορούμε να δούμε σε αυτό το κείμενο, ή τουλάχιστον κάτι που εγώ πιστεύω, εσείς μπορεί να διαφωνείτε, είναι ότι αυτές οι προφητείες εδώ πέρα δεν πιστεύω. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι χαρισματικός, αλλά δεν πιστεύω ότι αυτές οι προφητείες εδώ πέρα βάζουν σε κίνδυνο την επάρκεια και την εξουσία της γραφής. Γιατί έτσι? Δώστε μου λίγο χρόνο να σας εξηγήσω. Μου φαίνεται αρκετά καθαρό ότι αυτές οι προφητείες εδώ δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με τη γραφή. Γιατί το λες αυτό? Να σας εξηγήσω. Ο Παύλος λέει, αν έχουμε 2-3 προφήτες, ας μιλήσουν και, ξέρετε, οι υπόλοιποι ας κρίνουν. Ας σκεφτούμε αυτό λίγο. Έχουμε 2-3 ανθρώπους που θέλουν να δώσουν ένα λόγο από το Θεό, το δίνουν και οι υπόλοιποι κρίνουμε. Εντάξει, ας το σκεφτούμε αυτό λίγο.
Ας φανταστούμε ότι έχουμε μια εκκλησιαστική συνάθρηση όπως έχουμε τώρα, εντάξει. Και έχουμε τον ποιμένα, ο οποίος καθοδηγεί τη λατρεία, εντάξει. Ας φανταστούμε ότι ανάμεσα στα άτομα εδώ πέρα είναι ο προφήτης Ισαΐας. Ο Ισαΐας λέει, έχω ένα λόγο από τον Κύριο. Εντάξει Ισαΐα, πες μας. Και μας λέει. Οι υπόλοιποι, λέει ο Παύλος, πρέπει να κρίνουμε και να εξετάσουμε αυτό που έχει υποθεί. Και λέω, εγώ πρόκειται να κρίνω τον Ισαΐα. Θα κρίνετε εσείς τον Ισαΐα. Υπάρχει κανείς εδώ πέρα που θα πει, Ισαΐα, νομίζω αυτό που είπες ήταν λάθος. Δεν νομίζω ότι αυτό που είπες, ότι είχες δίκιο. Αλλά αυτό μας λέει ο Παύλος να κάνουμε εδώ πέρα. Οπότε μου φαίνεται ότι ο προφήτης εδώ πέρα, αυτό που κάνει, δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με κάτι που θα έκανε ο Ισαΐας στην Παλαιά Διαθήκη. Όπου λέει, έτσι λέει ο Κύριος και λέμε, εντάξει, ό,τι πεις. Εδώ πέρα πρέπει να κάτσουμε και να το σκεφτούμε για λίγο. Και σκεφτείτε το εξής. Ας συνεχίσουμε σε αυτό το υποθετικό σενάριο. Ας υποθέσουμε, έχουμε τον Ισαΐα που λέει, έχω ένα λόγο από τον Κύριο. Εντάξει, πες μας Ισαΐα. Και έχουμε τον Ιερεμία εκεί. Και εγώ έχω ένα λόγο από τον Κύριο. Εντάξει, πες μας Ιερεμία. Και ο Δανίλη λέει, και εγώ έχω ένα λόγο από τον Κύριο. Εντάξει, Δανίλη, πες μας. Και ο Εζεκιήλ λέει, και εγώ έχω ένα λόγο από τον Κύριο. Και εγώ, ο μικρός ποιμένας εδώ πέρα, λέω, ξέρεις κάτι, Εζεκιήλ, έχουν μιλήσει ήδη τρία άτομα. Δεν θα σε ακούσουμε σένα σήμερα, κάποια άλλη στιγμή. Αυτό λέει ο Παύλος να κάνουμε εδώ πέρα. Δηλαδή πρέπει να φανταστούμε εμείς ότι ο Εζεκιήλ έχει ένα όραμα από τον Θεό και εμείς του λέμε, όχι σήμερα, την επόμενη φορά. Ίσως την επόμενη φορά, άμα έχουμε χρόνο. Έχουμε ακούσει 2-3 άτομα σήμερα. Αυτό λέει ο Παύλος να κάνουμε. Άρα, εμένα μου φαίνεται ότι αυτοί οι άνθρωποι που προφητεύουν εδώ πέρα δεν είναι στο ίδιο επίπεδο όπως μεγάλοι προφήτες της Αγίας Γραφής. Μου φαίνεται ότι αυτά που λένε δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με τη Γραφή. Δεν είναι το ίδιο είδους αποκάλυψη όπως η Γραφή. Άρα τι είναι λοιπόν? Κοιτάξτε, εγώ συμφωνώ με έναν από τους μεγάλους μεταρρυθμιστές του 16ου αιώνα πάνω σε αυτό το θέμα. Διάβαζα κάποια ερμηνευτικά σχόλια από τον Ιωάννη Καλβίνο και αυτός δεν έπαιρνε καμία από τις δύο ακραίες θέσεις, σαν τους χαρισματικούς ή αυτούς που πιστεύουν στην πάυση των χαρισμάτων. Και αυτός είπε, και συμφωνώ, επειδή και εγώ εκεί καταλήγω, ότι αυτές οι προφητείες δεν είναι αποκάλυψη με την έννοια της Γραφής, αλλά είναι αποκάλυψη η οποία εφαρμόζει τη βιβλική αλήθεια. Τι σημαίνει αυτό? Είναι μια αποκάλυψη που σου λέει ή που σου υπενθυμίζει πώς να χρησιμοποιήσεις τη βιβλική αλήθεια. Δεν είναι καινούργια αποκάλυψη. Δεν είναι καινούργιες πληροφορίες. Δεν είναι κάτι που πρέπει να προστεθεί στην Αγία Γραφή. Αλλά είναι μια αποκάλυψη με σκοπό την οικοδομή, την προτροπή, την παρηγοριά σε κάποια συγκεκριμένη περίπτωση. Κάποιο είδους εφαρμογή που η συνάθρηση πρέπει να ακούσει, που μετά μπορεί να εξεταστεί σύμφωνα με τη βιβλική αλήθεια. Πρέπει να ακούσουμε την προφητεία και μετά να ρωτήσουμε, αυτό είναι σύμφωνο με την Αγία Γραφή? Άρα δεν είναι εισάξιο με τη Γραφή, είναι μια εφαρμογή της Γραφής και αυτό πρέπει να ρωτήσουμε. Είναι όντως αυτό που διδάσκει η Γραφή? Εντάξει, λοιπόν, θα το κάνω. Σκεφτόμουν να μην το κάνω, αλλά θα το μοιραστώ μαζί σας. Θα μοιραστώ μια ιστορία μαζί σας και σκεφτείτε εσείς ό,τι θέλετε. Έχει να κάνει με μένα. Πριν από αρκετά χρόνια, εγώ υπήρχε περίπτωση να πιάσω μια συγκεκριμένη δουλειά και ήμουν ενθουσιασμένος για αυτή την καινούργια δουλειά. Επειδή ήταν μια δουλειά με την οποία μάλλον θα μπορούσα να βγάλω αρκετά λεφτά, θα μπορούσα να κάνω καριέρα. Επειδή μέχρι εκείνο το σημείο και ακόμη και μέχρι σήμερα, όλες οι δουλειές που είχα ήταν μικρές δουλειές για να τα βγάλουμε πέρα. Αλλά αυτή η δουλειά ήταν στην ουσία μια καριέρα. Και είπα, εντάξει, λοιπόν, θα είμαστε άνετα οικονομικά αν πάρω αυτή τη δουλειά. Αλλά δεν ήμουν σίγουρος αν έπρεπε να την πάρω. Και προσευχόμουν στον Κύριο, επειδή την επόμενη μέρα θα πήγαινα και θα είχα μια συνάντηση με αυτόν τον άνθρωπο με τον οποίο θα δουλεύαμε μαζί. Και προσευχόμουν στον Κύριο και του έλεγα, Κύριε, δεν σου ζητάω να μου δώσεις αυτή τη δουλειά. Απλώς θέλω να ξέρω, αφού τελειώσει αυτή η συνάντηση,
Θέλω να ξέρω σίγουρα αν πρέπει να την κάνω αυτή τη δουλειά ή όχι. Να την κάνω ή όχι. Οπότε προσευχήθηκα ξανά και πήγα στην συνάντηση την επόμενη μέρα και ήταν απέσια. Ήταν απέσια. Δεν υπήρχε καμία αμφιβολία ότι όχι, δεν γίνεται, δεν μπορώ να κάνω αυτή τη δουλειά. Οι δυο μας δεν θα μπορούσαμε να δουλέψουμε μαζί, οπότε δεν θα γινόταν, τελείωσε. Οπότε την επόμενη μέρα είμαι μέσα στο μετρό και είμαι στεναχωρημένος και απογοητευμένος, επειδή νόμιζα ότι θα ξεκινήσω αυτή τη δουλειά. Νόμιζα ότι θα κάνω αυτή τη δουλειά και τώρα πάλι δεν είχα τίποτα. Και δεν ξέρω τι θα κάνω τώρα. Και προσευχόμουν. Και είπα, προσευχήθηκα και είπα, Κύριε, δεν ξέρω τι θα κάνω. Επειδή αυτή η δουλειά ήταν το δίχτυ ασφαλείας μου. Για αυτούς που δεν ξέρετε τι είναι το δίχτυ ασφαλείας, έχουν τον ακροβάτη που περπατάει στο σχοινί και έχει δίχτυ ασφαλείας από κάτω για να τον πιάσει άμα πέσει. Οπότε, καθώς προσευχόμουν, είπα, Κύριε, δεν ξέρω τι θα κάνω, επειδή αυτή η δουλειά ήταν το δίχτυ ασφαλείας μου. Και δεν θα πω, ο Κύριος μου είπε, επειδή θα υπάρχουν κάποιοι που θα πούνε, Α, Νίκο, πρόσεχε. Αλλά αυτό είναι το κοντινότερο πράγμα που είχα ποτέ στη ζωή μου με μια φωνή που μου μίλησε. Είπα, Κύριε, δεν ξέρω τι θα κάνω, επειδή αυτή η δουλειά ήταν το δίχτυ ασφαλείας μου. Και η φωνή μου είπε, νόμιζα ότι εγώ ήμουν το δίχτυ ασφαλείας σου. Εντάξει. Τώρα, δεν λέω. Και από εδώ και πέρα θα έχουμε 66 βιβλία της Αγίας Γραφής, συν μια πρόταση στο τέλος που θα λέει, νόμιζα ότι εγώ ήμουν το δίχτυ ασφαλείας σου. Δεν λέω κάτι τέτοιο. Δεν λέω ότι αυτό το πράγμα ήταν γραφή. Αυτή η πρόταση δεν ήταν για όλους τους πιστούς όλου του κόσμου και άρα πρέπει να το βάλουμε μες στη γραφή. Αλλά ήταν αυτό που εγώ έπρεπε να ακούσω εκείνη τη στιγμή. Και ήταν κάτι βιβλικό. Πολλές γραφές μπορούμε να κοιτάξουμε που διδάσκουν αυτό το πράγμα. Ότι ο Θεός είναι αυτός που σε φροντίζει. Έλεγα αυτή την ιστορία σε ένα φίλο μου. Σε ένα καλό χριστιανό, μεγαλύτερο από μένα σε ηλικία. Πάντα φοβάμαι να μοιραστώ αυτή την ιστορία, αλλά του την είπα. Και μου λέει, Α, ναι, και εμένα μου συνέβη αυτό μία φορά. Μία φορά, τη θυμάμαι. Οπότε και αυτός μου είπε μία ιστορία. Και ξανά, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι χαρισματικός, δεν είναι πεντηκοστιανός. Είναι αδελφός μας, πηγαίνει στη βαπτιστική εκκλησία σαν εμάς. Και μου είπε πως η γυναίκα του ήταν πολύ άρρωστη και πέθανε στο νοσοκομείο. Και μερικές μέρες πριν πεθάνει, ήταν μαζί του στο νοσοκομείο και ήταν λυπημένος και στεναχωρημένος, επειδή αυτή ήταν ετοιμοθάνατη. Και μου είπε, ήταν αργά το βράδυ και καθόμουν εκεί πέρα λυπημένος, στεναχωρημένος και προσευχόμουν. Και λέει, εκείνη τη στιγμή, ξανά να πω, ο Κύριος του είπε. Μου είπε ότι μια φωνή του είπε, εγώ μπορώ να τη φροντίσω πολύ καλύτερα από σένα. Αυτό δεν το ήξερε ήδη. Δεν είναι κάποια καινούρια πληροφορία. Δεν λέμε να το βάλουμε αυτό τώρα στο τέλος Αγίας Γραφής. Αλλά λέμε, εκείνη τη στιγμή δεν σκέφτεσαι σωστά. Δεν είσαι καλά, έχεις κατάθλιψη. Είσαι στεναχωρημένος, είσαι απογοητευμένος. Και μήπως γίνεται εκείνη τη στιγμή ο Θεός να σου δίνει ένα λόγο. Δεν είναι κάτι μη βιβλικό με την έννοια ότι δεν μπορώ να βρω τίποτα τέτοιο μέσα στη βίβλο. Υπάρχει παντού μέσα στη βίβλο. Αλλά εκείνη τη στιγμή δεν το σκεφτόσουν αυτό το πράγμα και χρειαζόσουν να τα ακούσεις. Θα μπορούσε μήπως και στην περίπτωση μιας ολόκληρης εκκλησίας, ίσως μια εκκλησία να έχει μια τραγωδία, να περνάει κάποιο μεγάλο πρόβλημα και η εκκλησία να είναι συγχυσμένη, δεν ξέρουν τι να κάνουν. Θα μπορούσε μήπως ο Κύριος να δώσει μια προφητεία σε κάποιον για να τους παρηγορήσει, να τους ενθαρρύνει, να τους βοηθήσει. Και θα πει κάποιος, άμα είναι μέσα στη βίβλο, γιατί χρειάζεσαι το χάρισμα της προφητείας? Γιατί χρειάζεσαι συγκεκριμένο λόγο? Επειδή στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν σκεφτόμουν σωστά. Κανείς δεν σκεφτόταν σωστά. Μπορεί να μην γνωρίζαμε αρκετά καλά τη βίβλο, ξέρω εγώ. Αλλά γίνεται μήπως ο Θεός να δίνει μια προφητεία. Όχι για να μας πει το μέλλον, όχι να προσθέσει κάτι στη γραφή, αλλά για να σου υπενθυμίσει τη γραφή, για να σε παρηγορήσει, για να σε ενθαρρύνει στη συγκεκριμένη περίπτωση όπου υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Αυτό μου φαίνεται εμένα ότι συμβαίνει μέσα σε αυτό το κεφάλαιο. Το ξέρω ότι έχω διαφωνήσει με τις δύο βασικές
πλευρές, οπότε είμαι μόνος μου εδώ. Καλά, όχι εντελώς μόνος, υπάρχουν και άλλοι που συμφωνούν μαζί μου, αλλά... Οπότε η αρχική ερώτηση. Τι είναι το χάρισμα της προφητείας που αναφέρεται συγκεκριμένα στην Α' Κορινθίους 14. Εγώ πιστεύω, σύμφωνα με τα λίγα πράγματα που βλέπουμε εδώ πέρα, είναι όταν ο Θεός αποκαλύπτει σε έναν άνθρωπο κάποια εφαρμογή, κάποια προτροπή, κάποια λόγια παρηγοριάς που η Εκκλησία χρειάζεται να ακούσει στη συγκεκριμένη στιγμή. Και δεν είναι ότι πρέπει να πούμε, α, αυτό ήταν λόγος από τον Θεό, επειδή ο άνθρωπος είπε ότι ήταν προφητεία. Όχι, πρέπει να το εξετάσουμε, πρέπει να το κρίνουμε. Πρέπει να πούμε, αυτό που είπε ήταν βιβλικό. Αν όχι, πρέπει να πούμε, α, τότε δεν ήταν από τον Θεό, επειδή ο Θεός δεν αντιφάσκει. Ή, λέμε ναι, αυτό ήταν σύμφωνο με τη βιβλική αλήθεια. Δεν το είχα σκεφτεί. Αλλά έχεις δίκιο. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Αυτό πρέπει να ακολουθήσουμε. Αυτό πρέπει να κάνουμε για να διορθώσουμε αυτή την προβληματική κατάσταση. Το ξέρω, όπως είπα, το σημερινό μάθημα δεν ήταν ιδιαίτερα... Μάλλον μπορεί να είναι πρακτικό, απλά... Απλώς ήταν για να έχουμε κάποια βάση, για να καταλάβουμε τι θα γίνεται σε αυτό το κείμενο, σε αυτό το κεφάλαιο, καθώς θα προχωράμε εδάφιο-εδάφιο. Οπότε αυτό ήταν απλά κάποια πράγματα να σκεφτούμε, κάποια πράγματα να αναλογιστούμε και μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα το κοιτάξουμε πιο λεπτό μέρος. Ας προσευχηθούμε.